Για πρώτη φορά τα καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά επί τρεις συναπτές Κυριακές, με την σημερινή προπαραμονή του 2019 να θυμίζουν οι δρόμοι του Ρεθύμνου κάτι από καλοκαίρι ως προς την πολυκοσμία. Η διάθεση είναι εορταστική, όχι όμως και τα οικονομικά των καταναλωτών. Τρεις Κυριακές πρώτη φορά, καλές Κυριακές. Ο κόσμος ήταν αρκετός, βοήθησε πάρα πολύ ο καιρός. Πάρα πολύ ο καιρός σε σχέση με άλλα χρόνια. Περνάμε όλες αυτές τις ημέρες με μια σαφώς καλύτερη εικόνα από πριν, αλλά όχι αυτή που θα έπρεπε για να χαρακτηριστεί σαν τόνωση της αγοράς. Η κίνηση πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν τρεις Κυριακές, ήταν ο κόσμος πάρα πολύ θετικός. Ψώνισε, κυκλοφόρησε. Εν γέννη, το 2018 είναι μια ανάμεικτη χρονιά για τον εμπορικό κόσμο του Ρεθύμνου, με ισχνή και μονοψήφια άνοδο ή και μικρή πτώση στα οικονομικά δεδομένα των επιχειρηματιών που προσδοκούν σε κάτι καλύτερο με το νέο έτος. Γενικότερα η χρονιά πήγε καλά όσον αφορά τον κόσμο. Ο χρόνος που φεύγει σαφέστατα έχει αρνητικό πρόσημο στη διάθεση κατανάλωσης και στην διακίνηση του χρήματος στην αγορά. Οπωσδήποτε και κατά γενική ομολογία θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ από το υπέρογκο 24%, να μειωθούν τα οικονομικά βάρη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν μεγάλο τμήμα του εργατικού δυναμικού και να δοθεί ευκαιρία να κινηθεί η πραγματική οικονομία έξω από την ατραπό της ύφεσης και της κρίσης. Αν μη τι άλλο, μείωση του ΦΠΑ και των φόρων. Τι άλλο. Αυτό το ΦΠΑ το 24% μας έχει ισοπεδώσει. Σε κάθε περίπτωση, οι έμποροι με λογικές τιμές, προσφορές και εκπτώσεις προσπαθούν για το καλύτερο στις τσέπες όλων. Σίγουρα ο κόσμος θα προσελκυστεί από προσφορές, από εκπτώσεις που κάνουν όλα τα μαγαζιά για να τον προσελκύσουν.